Αυτό που θέλω να σας πω τώρα είναι πάλι θεωρητικό. Το μάθημα έχει να κάνει και με τη θεωρία. Και η θεωρία είναι πολύ βασικό πράγμα για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην πράξη. Και πάμε λίγο στις ματζόρε σκάλες. Είναι δύο βασικά θέματα που μας ενδιαφέρουν. Οι κλίμακες, οι ματζόρε, με διέσεις και υφέσεις. Εγώ θα τα ξαναπώ τώρα εντάχει. Πολλοί από εσάς μπορεί να τα ξέρετε και απ' έξω. Αλλά εμένα με ενδιαφέρουν και αυτοί που δεν τα ξέρουν. Και γι' αυτό και αυτά τα μαθήματα είναι ευκαιρία, ειδικά τα πρώτα τώρα, αφού είναι και δωρεάν, όσο πιο πολλοί κόσμοι να μάθει όσο πιο πολλά πράγματα μπορεί. Ας επαναλαμβάνομαστε, δεν πειράζει. Παρένθεση αυτό. Έχω πει ότι προχωράνε τα μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες. Εγώ μπορώ την άλλη τρίτη να προχωρήσω στις τετράφωνες και την άλλη να προχωρήσω, ξέρω εγώ, στις επεκτάσεις κλπ. Εσείς που παρακολουθείτε και ενδιαφέρεστε, επειδή δεν τα λέω για μένα, τα λέω για εσάς, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και να μου λέτε. Μην μας το ξαναπείς αυτό. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα οι κλίμακες ματζόρε με διέσεις και υφέσεις. Και δεύτερον, οι τρόποι των κλιμάκων αυτών. Είναι πολύ βασικό να μπορούμε να ξέρουμε τις κλίμακες πάρα πολύ εύκολα, αλλά όχι παπαγαλία. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που έχει φωτογραφική μνήμη ή που έχει πολύ καλή μνήμη να βάλει ένα βιβλίο κάτω να τις μάθει. Αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που μας λύνει τα χέρια και το μυαλό είναι όταν δεν τις ξεχωρίζουμε μεταξύ τους, αλλά τις γνωρίζουμε σαν μέρος μιας ευρύτερης μουσικής θεωρητικής έννοιας. Γιατί οι κλίμακες έχουν σχέση μεταξύ τους. Οι συγχορδίες έχουν σχέση μεταξύ τους. Και στον αυτοσχεδιασμό αυτή τη σχέση εκμεταλλευόμαστε. Για αρχή δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτή η σχέση. Να ξέρουμε η τέταρτη βαθμίδα μιας κλίμακας σε μια άλλη κλίμακα τι βαθμίδα είναι. Γιατί υπάρχει και σε άλλη. Όπως σας είπα στην αρχή, μια συγχορδία παίρνει παραπάνω από μια κλίμακες. Γιατί παίρνει παραπάνω? Πρώτον, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νότες, τις ενδιάμεσες νότες της συγχορδίας, αλλοιωμένες. Οπότε υπάρχει μία σειρά, άλλη σειρά, άλλη σειρά. Και δεύτερον, και πολύ βασικό, γιατί η ίδια συγχορδία δεν υπάρχει μόνο σε μία τονικότητα. Υπάρχει και σε άλλες. Οπότε, όταν γνωρίζουμε αυτή τη σχέση, όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει τέτοια σχέση, δεν μπορούμε να αγνοούμε τη σχέση τους. Θα πρέπει να ξέρουμε και αφού ξέρουμε ότι υπάρχει σχέση, πρέπει να ξέρουμε και τη σχέση τους. Οπότε ξεκινάμε από τις κλίμακες με διέσεις και υφέσεις. Ξεκινάω τώρα και λέω, ας πούμε, έναν τρόπο που να μπορείτε να βρίσκετε τις κλίμακες ματζόρε με διέσεις. Κλίμακες ματζόρε με διέσεις. Καταρχήν έχουμε τη σειρά των διέσεων. Όπως βλέπετε, σας τα λέω όλα απ' έξω, όλα θεωρητικά. Αυτό θα πρέπει μπορεί να το κάνει ο καθένας. Γιατί την ώρα που παίζεις δεν υπάρχει βιβλίο. Έτσι. Έχουμε καταρχήν τη σειρά των διέσεων που παίρνουν κλίμακες. Έτσι, οι κλίμακές μας, η σειρά των διέσεων είναι φα, ντο, σολ, ρε, λα, μι, σι. Δηλαδή, είναι η ντο ματζόρε που δεν έχει τίποτα, μετά είναι η σολ ματζόρε που έχει φα διέση, μετά είναι η λα ματζόρε που έχει φα, ντο, σολ διέσεις, η ρε ματζόρε που έχει φα, ντο, διέσεις και ούτω καθεξής. Οι διέσεις αυτές που μπαίνουν στις νότες των κλιμάκων για να κρατήσουν την αρχική σειρά τόνο, τόνο, ημιτόνιο, τόνο, 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 ημιτόνιο, είναι συγκεκριμένες. Είναι συγκεκριμένη σειρά και μπαίνουν με συγκεκριμένη σειρά. Ή φα θα είναι, ή φα ντο, ή φα ντο σολ, ή φα ντο σολ ρε, ή φα ντο σολ ρε λα, μέχρι που θα γίνουν φα ντο σολ ρε λα μισή. Έτσι. Για να βρούμε νοερά τις κλίμακες με διέσεις, τι κάνουμε? Πηγαίνουμε ένα ημιτόνιο πίσω από την τονική της κλίμακας που θέλουμε, ένα ημιτόνιο πίσω σε νότα με δίεση. Παίρνουμε τη σειρά των διέσεων μέχρι να βρούμε αυτή τη νότα και έτσι έχουμε βρει τον πληθυσμό της κλίμακάς μας. Δηλαδή, θέλω να βρω, ας πούμε, τη λα ματζόρε. Ματζόρε κλίμακες είναι αυτές που λέω τώρα, με διέσεις. Θέλω να βρω τη λα ματζόρε. Λα ματζόρε, πάω σε μία νότα πίσω με δίεση, είναι το σολ δίεση. Ένα ημιτόνιο πίσω σε νότα με δίεση, σολ δίεση. Παίρνω τη σειρά των διέσεων μέχρι αυτή τη νότα. Δηλαδή, φα ντο σολ ρε λα μισή είναι η σειρά των διέσεων. Εγώ λέω φα ντο σολ. Φα ντο σολ έχει η λα ματζόρε. Λα συντοδίεση, ρε μη φα διέση, σολ διέση λα. Θέλω να βρω αντιστοίχως τη σι ματζόρε. Πάω ένα μητόνιο πίσω σε νότα με δίεση. Είναι το λα δίεση. Παίρνω τη σειρά των διέσεων. Φα ντο σολ ρε λα. Δηλαδή συντοδίεση ρε διέση, μη φα διέση, σολ διέση, λα διέση, σι. Βρήκα την κλίμακά μου επί τόπου.
Αυτή τη δουλειά, ξέροντας το ντο ρε μι φα σολ λα σι, που είναι οι νότες οι καθαρές, και το φα ντο σολ ρε λα μι σι, που είναι η σειρά των διέσεων, μπορείτε να βρείτε με αυτόν τον τρόπο που σας είπα και να νοερά όλες τις κλίμακες με διέσεις. Μας ενδιαφέρει ούτε να διαβάζουμε ούτε να γράφουμε. Να τις λέμε με λόγια ή να τις παίζουμε στο όργανο. Άρα είναι μια δουλειά που μπορείτε να την κάνετε παντού. Ή στη δουλειά, ή στο δρόμο για τη δουλειά, ή στην τουαλέτα, ή ξέρω εγώ πουδήποτε. Έτσι. Δουλεύει μόνο το μυαλό και λέμε τις νότες. Ή ξέρω εγώ, όταν είσαστε με το όργανο, τις σκεφτόσαστε και τις παίζετε. Εγώ, ας πούμε, όλα μου τα χρόνια, εκτός από επειδή όταν μελετάς το όργανο, θες να μελετάς και τεχνική του οργάνου, αυτό που σας λέω το έκανα σε άλλες ώρες άσχετες με το μυαλό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άμα μελετάς πολλές ώρες όργανο και άλλες τόσες ώρες μελετάς και με το μυαλό, είσαι συνέχεια αφευγάτος. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, σε άσχετες ώρες λοιπόν έκανα αυτή τη δουλειά τη θεωρητική, την νοερή, και μετά πήγαινε στο όργανο, εφόσον τα λες με λόγια, μπορείς και να τα παίξεις με νότες. Είναι πολύ άνετο. Ξαναλέω, κλίμακες ματζόρε με διέσεις. Πάμε ένα ημιτόνιο πίσω από την τονική, σε νότα με διέση, παίρνουμε τη σειρά των διέσεων μέχρι την νότα αυτή που βρήκαμε. Και αυτές οι διέσεις που έχουμε βρει είναι οπλισμός κλίμακας. Οπλισμός τι λέγεται? Οι διέσεις που παίρνει κάποια κλίμακα για να γίνει αυτή που θέλουμε να γίνει και να τηρηθεί αυτή η σειρά στις ματζόρε κλίμακες. Έτσι. Έχουμε σε αυτές τις κλίμακες, είναι ντο, σολ, ρε, λα, μη, σι, φα διέση και ντο διέση. Αυτές είναι κλίμακες ματζόρε με διέσεις. Η φα διέση και ντο διέση, αν πάμε ένα ημιτόνιο πίσω, η φα διέση είναι η νότα φα. Και στην ντο διέση είναι νότα σι. Εμείς, επειδή θέλουμε να είναι νότα με δίεση αυτή, στη φα δίεση το μη το λέμε, στη φα δίεση το φα το λέμε μη δίεση, οπότε είναι φα ντο σολ ρε λα μη δίεσης, και στην ντο διέση, ένα μητώνιο πίσω, την νότα ντο τη λέμε σι δίεση, οπότε έχουμε φα ντο σολ ρε λα μη σι δίεσης. Οπότε δεν υπάρχει κανένα κενό στη σκέψη. Ντο ματζόρε δεν έχει τίποτα. Σολ ματζόρε ένα ημιτόνιο πίσω είναι το φα δίεση, είναι μία δίεση. Ρε ματζόρε ένα ημιτόνιο πίσω είναι το ντο δίεση, έχει φα ντο δίεσης. Λα ματζόρε ένα ημιτόνιο πίσω είναι το σολ δίεση, έχει φα ντο σολ ρε δίεσης. Μη ματζόρε ένα ημιτόνιο πίσω το ρε δίεση, έχει φα ντο σολ ρε δίεσης. Σι ματζόρε, σι ματζόρε ένα ημιτόνιο πίσω το λα δίεση, έχει φα ντο σολ ρε λα δίεσης. Φα δίεση, ματζόρε, ή ένα ημιτόνιο πίσω είναι το μη δίεση, έχει φα ντο σολ ρε λα μη δίεση. Και ντο δίεση, ένα ημιτόνιο πίσω είναι το σι δίεση που έχει όλες τις δίεσεις. Φα ντο σολ ρε λα μη σι. Εντάξει, έτσι βρίσκουμε τις κλίμακες ματζόρε με δίεσεις. Αυτό νομίζω ότι δεν το λέει κανένα βιβλίο. Αλλά μέσα στις άκρες το λένε τα πιο πολλά. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Πάμε τώρα στις κλίμακες με υφέσεις. Οι κλίμακες με υφέσεις έχουν άλλη σειρά υφέσεων που είναι similar σε όλο το φα, που είναι το αντίθετο από τις κλίμακες με διέσεις. Το αντίθετο από τη σειρά των διέσεων είναι η υφέση. Δηλαδή, φα ντο σολ ρε λα μη σι, similar σε όλο το φα. Η σειρά λοιπόν των υφέσεων είναι similar σε όλο το φα. Εδώ τι κάνουμε? Επειδή όλες οι κλίμακές μας, εκτός από τη φα ματζόρε που το ξέρουμε, θα το ξέρουμε από πριν, είναι η μοναδική κλίμακα με υφέσεις που έχει φυσική τονική και παίρνει σι υφέση. Όλες οι υπόλοιπες έχουν τονική με ύφεση. Όλες οι υπόλοιπες κλίμακες είναι φα, σι, ύφεση, μη ύφεση, λα ύφεση, ρε ύφεση, σολ ύφεση και ντο ύφεση. Όλες αυτές οι κλίμακες τι κάνουμε? Δεν πάμε πουθενά πίσω ή μπρος όπως προηγούμενα. Παίρνουμε τη σειρά των υφέσεων μέχρι να βρούμε την τονική μας και προσθέτουμε και άλλη μία. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό. Οπότε έχουμε τη φα ματζόρε που ξέρουμε από πριν ότι έχει σι ύφεση. Δεν τη βρίσκουμε αυτή, την ξέρουμε. Δηλαδή, φα σολ λα σι ύφεση, ντο ρε μι φα. Και μετά πάμε στην επόμενη που είναι η σι ύφεση. Η σι ύφεση έχει σι μη ύφεση, δηλαδή μία η τονική μας και άλλη μία. Από τη σειρά similar σε όλο το φα. Μετά πάμε στη μη ύφεση που έχει σι μη λα ύφεση. Μη ύφεση δηλαδή και άλλη μία. Μετά πάμε στη λα ύφεση που έχει σι μη λα ρε ύφεση. Στη ρε ύφεση που έχει σι μη λα ρε σολ ύφεση. Στη σολ ύφεση που έχει σι μη λα ρε σολ ντο ύφεση. Και στην ντο ύφεση που έχει similar σε όλο το φα ύφεση. Με αυτούς τους δύο απλούστατους τύπους έχουμε όλες τις κλίμακες της ματζόρε με νότες απ' έξω. Δεν τις διαβάζουμε καθόλου.
Αν κάνετε αυτή την άσκηση νοερά, θα με θυμώσετε μέχρι να πεθάνετε, θα σχηματιστεί στο μυαλό σας ένας τύπος. Δηλαδή, στο μυαλό σας οι κλίμακες δεν θα είναι πλέον απλές σειρές από νότες. Θα συσχετιστούν μεταξύ τους και θα μπορείτε και να τις ενώσετε όταν χρειάζεται και να βρείτε τις σχέσεις τους. Λοιπόν, οι μινόρε τρόποι είναι δωρικός, φρύγιος και αιωλικός και λόκριος ή μελατωμένος. Δεν είναι ακριβώς μινόρε, είναι και μινόρε και μελατωμένη πέμπτη. Και οι ματζόρε τρόποι είναι ιωνικός, λιδικός και μιξολιδικός. Εντάξει. Τι γίνεται τώρα. Θα δούμε εδώ πέρα μία διαφορά. Κάτσε γιατί ξεχνάω και που έχω τις κάρτες. Εδώ είναι. Εδώ πέρα έχουμε μία διαφορά. Μάλλον ένα συσχετισμό της ματζόρε σκάλας με τη μινόρε. Μία φυσική μινόρε σκάλα είναι μία ματζόρε με χαμηλωμένη την τρίτη, την έκτη και την έβδομη της. Και λέω φυσική για ποιο λόγο. Γιατί η πρώτη μινόρε σκάλα βγαίνει μέσα από τη ματζόρε. Είναι η έκτη βαθμίδα της ματζόρε. Ο αιωλικός τρόπος. Έτσι. Η σκάλα αυτή ονομάζεται σχετική μινόρε μιας ματζόρε, γιατί βγαίνει από μέσα της. Και απέχει μία τρίτη μικρή, τρία ημιτόνια. Τρεις νότες που είναι ένας τόνος και ένα ημιτόνιο. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω ένα συσχετισμό που είναι η ματζόρε. Α, έχω και μία καλύτερη κάρτα να σας βάλω. Είναι αυτό εδώ. Ωραία, τώρα τα βλέπετε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, είναι η ματζόρε σκάλα με τις συγχορδίες της, τετράφωνες δεν πειράζει, και η φυσική μινόρε σκάλα με τις συγχορδίες της. Σε παραλληλισμό, δηλαδή αν τη ματζόρε σκάλα της βάλουμε τρίτη, έκτη και έβδομη βαθμίδα, την κάνουμε φυσική μινόρε. Εντάξει, κοιτάξτε το για λίγο αυτό, ο παραλληλισμός ντο ματζόρε με ντο φυσική μινόρε. Αν παρατηρήσουμε εδώ, θα δούμε τι, ότι αν την κάνουμε φυσική μινόρε με σι, μη, λα και ύφεσης, είναι η έκτη βαθμίδα της μη ύφεσης ματζόρε. Είχαμε πει με τον τρόπο που βρίσκουμε τις ματζόρε με ύφεσης, παίρνουμε τη σειρά των υφέσεων μέχρι την τονική μας και βάζουμε και άλλη μία. Η σειρά των υφέσεων είναι σι, μη, λα, σολ, ντο, φα, η τονική μας είναι μη ύφεση, σι, μη, λα, ύφεσης. Έχουμε τη μη ύφεση ματζόρε, η οποία αρχίζει από ντο. Η πρώτη μινόρε λοιπόν σκάλα και ο πρώτος μινόρε τρόπος που μαθαίνουμε είναι η έκτη βαθμίδα μίας ματζόρε που είναι ο αιωλικός τρόπος και απέχει 1,5 τόνο από την τονική της ματζόρε. Εντάξει. Εδώ λοιπόν τώρα θα πάω στην κάρτα εδώ. Αιωλικός τρόπος. Λα συντρόμη φασολά. Από το Σι, σύντρομη φασόλ. Λα συντρομή. Εδώ λοιπόν θα πάω πάλι στο θεωρητικό εδώ. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Ντόρε μη φασολά. Αν ξεκινήσουμε από τη λα, από την νότα λα, λα συντόρε μη φασολά δηλαδή, έκτη βαθμίδα, έχουμε τη φυσική μινόρε σκάλα. Ο αιωλικός τρόπος δηλαδή, η κανονική του ονομασία είναι natural minor, είναι φυσική μινόρε. Γιατί λέγεται φυσική, γιατί είναι μία φυσική σκάλα που βγαίνει μέσα από τη ματζόρε. Γι' αυτό η ματζόρε λέγεται ματζόρε, major δηλαδή, γιατί είναι η κύρια κλίμακα στη δυτική μουσική που μέσα από αυτή υποτίθεται ότι ξεκινάνε και οι υπόλοιπες οι μινόρε. Δηλαδή η μινόρε αρμονία ξεκινάει μέσα από τη ματζόρε. Γι' αυτό λέγεται major, major. Και η άλλη λέγεται minor. Λοιπόν, αρκετά με αυτή τη θεωρία. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι καταρχήν να ξέρουμε το συσχετισμό ματζόρε τρόπου και μινόρε. Είναι η ματζόρε σκάλα που είναι κανονική και είναι και η φυσική μινόρε που είναι μία ματζόρε με ύφεση 3, 6 και 7. Οποιαδήποτε ματζόρε σκάλα τις κατεβάσουμε την τρίτη, έκτη και την έβδομη την κάνουμε φυσική μινόρε, δηλαδή αιωλικό τρόπο. Εντάξει. Τι γίνεται τώρα. Αυτές οι νότες που κάνουν μία κλίμακα να αλλάζει σε σχέση με μια άλλη, αλλοιώνοντας δηλαδή μια άλλη, ονομάζονται χαρακτηριστικές βαθμίδες. Οι χαρακτηριστικές βαθμίδες λοιπόν του αιωλικού τρόπου είναι η ύφεση στην τρίτη, στην έκτη και την έβδομη. Αυτές τώρα οι βαθμίδες ακολουθούν όλους τους υπόλοιπους μινόρε τρόπους. Δηλαδή, ο δωρικός τρόπος είναι μία ματζόρε
που έγινε φυσική, δηλαδή ύφες 3, 6 και 7, αλλά πήρε ανέρεση στην έκτη. Λοιπόν, ξαναπάμε. Ματζόρε καλά, σχετική μινόρε της ξεκινάει από την έκτη βαθμίδα, άρα μία άσκηση είναι να βρίσκουμε όλες τις σχετικές μινόρε από τις ματζόρε καλές. Αφού βρήκαμε με τον τρόπο που είπαμε με διέσεις και με υφέσεις τις κλίμακες μας, βρίσκουμε όλες τις σχετικές μινόρες τους, μινόρε τους. Δηλαδή, στη φα ματζόρε που έχει σι ύφεση, φα σολα σι ύφεση δορμι φα, η σχετική μινόρε της είναι τρεις νότες πίσω, ένα μητόνο και ένα τόνο. Δηλαδή, τρεις νότες σε νότες της κλίμακας. Δηλαδή, φα μη ρε, ή ρε, ρε φα σολα σι ύφεση ντορε. Είναι η σχετική μινόρε της, της φα ματζόρε. Αυτό έχει σημασία. Είναι, έχουμε βρει κατευθείαν τον αιωλικό τρόπο. Εντάξει. Οι υπόλοιπες μινόρες σκάλες που είναι ο δωρικός τρόπος, ο φρύγιος και ολόκληρος έχουν χαρακτηριστικές βαθμίδες έξτρα από αυτές που έχουν σαν φυσικές μινόρε. Δηλαδή, ο δωρικός, αν ήταν φυσική μινόρε, θα είχε ύφεση 3, 6 και 7, όμως έχει ανέρεση στην έκτη. Έχει δηλαδή ύφεση 3 και ύφεση 7. Ο φρύγιος έχει 2, 3, 6 και 7 και ο ολόκληρος έχει 2, 3, 5, 6 και 7. Δηλαδή το 3, 6 και 7 εννοείται σε όλους τους μινόρε τρόπους και λέμε τις υπόλοιπες νότες σε σχέση με τους ματζόρε τρόπους λέμε τώρα, έτσι. Δηλαδή ο ελικός τρόπος έχει 3, 6 και 7, ο δωρικός έχει ανέρεση 6, ο φρύγιος έχει ύφεση 2 και ο ολόκληρος έχει ύφεση 2 και ύφεση 5. Αυτή είναι η ματζόρε τρόπη. Συγγνώμη, η μινόρε τρόπη. Ξαναλέω. Είναι χωρισμένη η τρόπη σε ματζόρε και μινόρε. Η ματζόρε είναι σε σχέση με τη ματζόρε σκάλα και η μινόρε είναι σε σχέση με τη φυσική μινόρε σκάλα που βγαίνει μέσα από τη ματζόρε. Ξεκινάμε δηλαδή από τη φυσική μινόρε που είναι η έκτη βαθμίδα μια ματζόρε. Μία άσκησή μα, πάλι νοερά, είναι όλε οι έκτε βαθμίδε, όλοι οι αιωλικοί τρόποι. Εντάξει. Αυτός ο αιωλικός τρόπος σε σχέση με τη ματζόρε, σε παραλληλισμό, όπως είπα και προηγουμένως, που έκανα εδώ τον παραλληλισμό, η φυσική μινόρε, ο αιωλικός τρόπος, έχει χαμηλωμένη την τρίτη, την έκτη και την έβδομη βαθμίδα. Πού είμαι, εδώ. Οι υπόλοιποι τρόποι κρατάνε την τρίτη, την έκτη και την έβδομη και έχουν άλλες χαρακτηριστικές βαθμίδες σε σχέση με αυτή. Δηλαδή, ο δωρικός τρόπος έχει ανέρεση 6, το 3 και το 7 το κρατάει. Ο φρύγιος τρόπος έχει ύφεση 2, το 3, το 6 και το 7 το κρατάει. Και ο ολόκληρος τρόπος που μένει έχει ύφεση 2 και ύφεση 5. Το 3, το 6 και το 7 το κρατάει και αυτός. Εντάξει. Αυτή είναι η μινόρε τρόπη. Πάμε τώρα στους ματζόρε τρόπους. Οι ματζόρε τρόποι είναι ο λίδιος και ο μιξολίδιος και τους σκεφτόμαστε εκτός από τέταρτη βαθμίδα και πέμπτη μιας ματζόρε σκάλας, τους σκεφτόμαστε σαν ματζόρε με ύφεση 7 για το μιξολίδιο και με δίεση 4 για το λίδιο. Δηλαδή, μία οποιαδήποτε ματζόρε, αν τις βάλουμε δίεση 4, γίνεται λίδιος τρόπος. Αντιστοίχως, μία ματζόρε, αν τις χαμηλώσουμε την 7η βαθμίδα, ένα ημιτόνιο, γίνεται μιξολίδιος τρόπος. Ένα ημιτόνιο ανέβασμα η 4η βαθμίδα, λίδιος. Ένα ημιτόνιο κατέβασμα η 7η, μιξολίδιος. Αυτές οι βαθμίδες είναι οι χαρακτηριστικές βαθμίδες των τρόπων σε σχέση με τη ματζόρε. Ξαναλέω, οι χαρακτηριστικές βαθμίδες είναι οι αλλοιώσεις που μπαίνουν, είναι οι βαθμίδες που αλλοιώνονται σε σχέση, σε παραλληλισμό με μία βασική κλίμακα και μία άλλη. Για τις ματζόρε σκάλες, για τους ματζόρε τρόπους, σε σχέση με τη ματζόρε, τη βασική ματζόρε σκάλα, τη ματζόρε, ο λίδιος τρόπος έχει ανεβασμένη τέταρτη βαθμίδα και ο μιξολίδιος χαμηλωμένη την 7η βαθμίδα. Σε σχέση με τη ματζόρε πάλι, η φυσική μινόρε έχει χαμηλωμένη την τρίτη, έκτη και την έβδομη και σε σχέση με τη φυσική μινόρε, ο δωρικός τρόπος έχει ανέρεση στην έξι, ο φρύγιος τρόπος χαμηλωμένη τη δεύτερη, ένα ημιτόνιο και ο ολόκληρος τρόπος χαμηλωμένη τη δεύτερη και την πέμπτη. Οι άλλες μένουν, οι 3, 6 και 7, από το φρύγιο, από τον αιωλικό. Αυτός είναι νοερά παραλληλισμός των κλιμάκων χωριζόμενο σε ματζόρε και μινόρε και σε δύο βασικές ομάδες και τι σχέση έχουν μεταξύ τους και με ποιες βαθμίδες αλλάζουν. Με αυτή τη λογική λοιπόν, αν έχω ξέρω εγώ
μία σολ φυσική μινόρε. Η σολ φυσική μινόρε είναι σολ ασί ύφεση, ντόρε μη ύφεση φασόλ. Αν τη ανεβάσω την έκτη, την κάνω δωρικό τρόπο. Έτσι. Σολ, λα, σι, ύφεση, ντο, ρε, μη, φυσικό, φασόλ. Την έχω κάνει δωρικό τρόπο. Όταν ξέρω δηλαδή ποιες βαθμίδες ορίζουν ένα τρόπο, ποιες είναι οι χαρακτηριστικές τους βαθμίδες, μπορώ με μία νότα να αλλάξω την κλίμακα και να τη μετατρέψω σε κάτι άλλο. Το τελευταίο που θα σας πω και μας ενδιαφέρει πιο πολύ σε σχέση με τις κλίμακες είναι ότι πώς τις βρίσκω για να μπορώ να τις μελετήσω. Έτσι. Σκέφτομαι. Το δωρικό τρόπο, εκτός από τις χαρακτηριστικές βαθμίδες που πρέπει να το ξέρω, είπα και στην αρχή του μαθήματος, είναι ότι είναι καλό να ξέρουμε τις κλίμακες, τι σχέση έχουν μεταξύ τους. Εντάξει. Και παίρνω το δωρικό τρόπο. Ο δωρικός τρόπος είναι ένα τόνο πάνω από την τονική μιας ματζόρε. Είναι δηλαδή στη φα ματζόρε, είναι η νότα σολ. Γι' αυτό και έχει σημασία να ξέρω τις κλίμακες στη ματζόρε κανονικά, με διέσεις και με υφέσεις. Άρα ξέρω ότι η φα ματζόρε έχει φα σολ ασί ύφεση ντο ρε μι φα. Αν την ξεκινήσω από σολ, σολ ασί ύφεση ντο ρε μι φα σολ είναι ο δωρικός τρόπος. Άρα, αν πάρω όλες τις τονικές των ματζόρε ή τη χρωματική σκάλα ολόκληρη για να την κάνω δωρικούς τρόπους, σκέφτομαι πάντα ένα τόνο πίσω για να βρω τη ματζόρε που ανήκει η κλίμακα. Μπορώ να δουλεύω δηλαδή και χρωματικά. Ντο. Ένα τόνο πίσω είναι το σύφεση. Σύφεση, σύφεση ματζόρε, σύμι ύφεση. Άρα η ντο είναι ντο ρε μη ύφεση, φασόλα σύφεση ντο. Ντο δωρικός. Πάω κατευθείαν. Ντο δίεση. Αν δεν μπορείτε να σκεφτείτε χρωματικά να πάτε από την ντο στην ντο δίεση, καλό θα είναι να πηγαίνετε με μία-μία αλλίωση. Από την ντο δηλαδή θα πάω στη σολ, ξέρω εγώ. Έτσι, στη σολ. Ο ντο δωρικός έχει σχέση με τη σι ύφεση ματζόρε, η σολ έχει σχέση με τη φα ματζόρε. Θα πηγαίνω ένα τέταρτες ή ένα πέμπτες για να βάζω μία-μία αλλίωση. Αλλιώς, αν εξοικειωθείτε πολύ καλά με τις ματζόρε κλίμακες, με διές και με υφές και τις λέτε χρωματικά πλέον, χρωματικά πάνε και οι τρόποι. Αντιστοίχως, ο φρίγιος τρόπος είναι δύο τόνους πίσω. Ο φρίγιος είναι η τρίτη βαθμίδα και είναι δύο τόνους από την τονική της ματζόρε. Άρα, μία φρίγια, μία σολ φρίγια είναι σολ φα μη ύφεση. Η σολ φρίγια, πάω δύο τόνους, δύο νότες πίσω, αλλά δύο τόνους. Θα πρέπει να δύο, δηλαδή σολ φα, φα μη είναι ημιτόνιο. Σολ φα μη ύφεση. Σολ φα τόνος, φα μη ύφεση τόνος. Δύο τόνους πίσω, έτσι. Οπότε η σολ είναι τρίτη βαθμίδα της μη ύφεση ματζόρε, άρα είναι σολ λα σι ύφεση, ντο ρε μη ύφεση, φα σολ. Έχει τρεις υφέσεις. Οπότε, οποιαδήποτε τονική μου δώσουν, μπορώ να την κάνω φρίγιο τρόπο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι είναι τρίτη κάποιες ματζόρε, πάω δύο τόνους πίσω, η τρίτη είναι δύο τόνους, πάω δύο τόνους πίσω, βρίσκω την τονική που ανήκει και προχωράω στις αλλοιώσεις. Έτσι. Δουλεύω με αυτό που είπα πριν, γι' αυτό σας είπα ότι αν κάνετε τις εξής έτσι όπως σας λέω, θα γίνει ένας τύπος στο μυαλό σας, γιατί όταν πηγαίνω δύο τόνους πίσω από τη φα, ξέρω εγώ, που είναι φα, μη, ρε, η φα είναι φρίγιος τρόπος της ρε ύφεσης. Όχι της ρε, εντάξει, η ρε δεν έχει φα, έχει φα δίεση. Είναι φρίγιος τρόπος της ρε ύφεσης. Αν ξέρω πολύ καλά τις κλίμακες με διέσεις και με υφέσεις, ξέρω, βρίσκω κατευθείαν τον οπλισμό της ρε ύφεσης. Δηλαδή, η ρε ύφεση είναι ρε κλίμακα με υφέσεις, παίρνω τη σειρά των υφέσεων μέχρι την τονική μου και άλλη μία. Άρα, σι, μη, λα, ρε, σολ. Η ρε ύφεση έχει σιμιλάρες ολιφέσεις. Άρα και η φα είναι ένας φρύγιος τρόπος με σιμιλάρες ολιφέσεις. Ξαναλέω. Δωρικός τρόπος, δεύτερη βαθμίδα της ματζόρε. Πάω ένα τόνο πίσω για να βρω την τονική που ανήκει και να πάρω τον οπλισμό. Φρύγιος τρόπος, τρίτη βαθμίδα της ματζόρε. Πάω δύο τόνους πίσω για να βρω σε ποια κλίμακα ανήκει και να πάρω τον οπλισμό. Ο λίδιος τρόπος, είπαμε, είναι μία ματζόρε με διέστηση 4. Ο μιξολίδιος, μία ματζόρε με ύφεση 7. Ο αιωλικός τρόπος, είπα στην αρχή, είναι η έκτη βαθμίδα της ματζόρε. Πάω 1,5 τόνο πίσω, πάνω για να βρω σε ποια ανήκει. Άρα, όταν μου δώσουν ένα σολ δωρικό, πάω ένα τόνο και μισό. Σολά, λα, σε ύφεση. Ο σολ αιωλικό, συγγνώμη, θα πάω πάνω 1,5 τόνο για να βρω σε μια ματζόρε ανήκει. Άρα, η σολ είναι έκτη βαθμίδα της ύφεσης. Η σύφεση, με τον τρόπο που είπα πριν,
Για τις ματζόρε έχει σι μη ύφεσης, άρα είναι σόλα σε ύφεση, τώρα μη ύφεση φασόλ. Σόλ αιωλικός. Και ολόκληρος τρόπος που είναι 7η βαθμίδα, πηγαίνει, απέχει ένα ημιτόνιο από την τονική, οπότε οποιαδήποτε κλίμακα θέλω να την κάνω ολόκληρα, σκέφτομαι ένα ημιτόνιο πάνω, άλλη νότα όμως. Δηλαδή από το σι στο ντο, από το μη στο φα κλπ. Και παίρνω τον οπλισμό της κλίμακας και το λέω. Δηλαδή, αν θέλω να βρω παράδειγμα τη μη δίεση, γιατί υπάρχει και μη δίεση ολόκληρα, θα πάω στη φα δίεση. Φα δίεση ματζόρε. Είναι μη δίεση, φα δίεση, σολ δίεση, λα δίεση, σι κλπ, κλπ, κλπ. Με αυτόν τον τρόπο, όλη αυτή η συζήτηση που σας έκανα μισή ώρα και το κρασάρισμα που έφεγα εδώ μαζί, σας έχω πει τον τρόπο που να σκεφτόσαστε όλη τη ματζόρε αρμονία. Δηλαδή, ματζόρε σκάλε με υφέσει. Ματζόρε σκάλε με διέσει. Είπαμε τη ματζόρε σκάλα. Έτσι, τώρα με φασιλά συντό. Καταρχήν, ανακεφαλαιώνοντα. Είναι πολύ καλό να ξέρουμε με λατινικά γράμματα τι νότε. Εκτό από τον τώρα με φασιλά που το έχουμε μάθει να το λέμε εμεί. Στη γλώσσα τη jazz που έρχεται από την Αμερική η θεωρία τη, είναι αυτή η σημειογραφία. Έχουμε τι κλίμακε ματζόρε με διέσει. Και τους οπλισμούς της που είναι φάντος όλο ελα μισή, πώς βρίσκουμε τη ματζόρε, τις ματζόρε με διέσεις. Πηγαίνουμε ένα ημιτόνιο πίσω από την τονική που έχουμε, που θέλουμε, σε νότα με διέση, παίρνουμε τη σειρά των διέσεων μέχρι αυτή τη νότα και έχουμε βρει τον οπλισμό. Δηλαδή στη λα ματζόρε, ένα ημιτόνιο πίσω είναι η σολ διέση, είναι φάντος σολ από τη σειρά, άρα η λα έχει φάντος σολ διέσεις. Αντιστοίχως, στις κλίμακες με υφέσεις, εκτός από τη φα ματζόρε που την ξέρουμε απ' έξω ότι έχει φα. Ότι έχει σε ύφεση οπλισμό, οι υπόλοιπες κλίμακες είναι νότες με ύφεση. Παίρνουμε τη σειρά των υφέσεων που είναι similar σε το φά, το αντίθετο από τον διέσεων, μέχρι να βρούμε την τονική μας και βάζουμε άλλη μία. Άρα η λα ύφεση ματζόρε έχει σι, μι, λα, η οικοδομή μας, και άλλη μία ρε, έχει similar υφέσεις. Με αυτόν τον τρόπο νοερά πρέπει να λέμε απ' έξω και κατ' επέκταση να παίζουμε και όλες τις κλίμακες, ούτε να τις διαβάζουμε, ούτε να τις γράφουμε. Να τις λέμε ή να τις παίζουμε. Όλες οι κλίμακες λοιπόν, οι ματζόρε, τις χωρίζουμε στις διέσεις και με υφέσεις, κάνουμε αυτή την άσκηση και μετά βρίσκουμε τους τρόπους. Ξεκινάμε από τη φυσική μινόρε, που είναι ο αιωλικός τρόπος και ξεκινάει μέσα από τη ματζόρε. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ από τις υπόλοιπες αυτή η κλίμακα, γιατί πάνω σε αυτή την κλίμακα βασίζεται το επόμενο μας βήμα, που είναι η μινόρε αρμονία. Έτσι. Οπότε η έκτη βαθμίδα μιας ματζόρε απέχει 1,5 τόνο από την τονική πίσω της ματζόρε και για να τη βρούμε από την τονική της μινόρε πλέον πάμε 1,5 τόνο πάνω. Άρα, αν θέλω να βρω τη σολ αιωλική πάω ένα τόνο και ένα ημιτόνιο. Σολ λα, τόνος, λα σι ύφεση, όχι λα δίεση, σι ύφεση. Άρα η σολ αιωλική είναι έκτη βαθμίδα της ύφεση ματζόρε. Με τον προηγούμενο τρόπο ξέρω ποια είναι η ύφεση ματζόρε, αλλά άρα η σολ είναι σόλα σε ύφεση, τώρα με ύφεση φασόλ. Αφού βρω την αιωλική σκάλα, κάνω τον παραλληλισμό σε σχέση με τη ματζόρε. Η ματζόρε είναι καθαρές νότες, η αιωλική σκάλα σε σχέση με τη ματζόρε, η φυσική μινόρε δηλαδή, έχει χαμηλωμένη την τρίτη και την έκτη και την έβδομη βαθμίδα της. Άρα, με οποιαδήποτε ματζόρε, βάσει των χαρακτηριστικών βαθμίδων που είπα προηγουμένως, αν τις χαμηλώσω την τρίτη και την έκτη και την έβδομη βαθμίδα, την κάνω φυσική μινόρε. Πάει αυτό. Τώρα έχω τους υπόλοιπους τρόπους, τους οποίους τους έχω χωρίσει σε ματζόρε και μινόρε. Οι μινόρε τρόποι, σε σχέση με τη φυσική μινόρε, πάντα, είναι ο δωρικός, ο φρύγιος και ο ολόκριος. Δηλαδή, όλοι οι μινόρε τρόποι είναι δωρικός, φρύγιος, αιωλικός, ολόκριος. Ο αιωλικός είναι η βασική μινόρε σκάλα που βγαίνει κατευθείαν από τη ματζόρε, γι' αυτό και λέγεται και σχετική. Οι χαρακτηριστικές βαθμίδες της σε σχέση με τη ματζόρε είναι σύμιλα, είναι τρίτη, έκτη και έβδομη. Οι υπόλοιπες κλίμακες, οι υπόλοιποι τρόποι, είναι σε σχέση με τον αιωλικό και έχουν και αυτές τις χαρακτηριστικές βαθμίδες και κρατάνε και τις βαθμίδες του αιωλικού. Δηλαδή, ο δωρικός έχει ανέρεση 6. Κανονικά είναι με ύφεση 3, 6 και 7, αλλά τις ανερούμε την έκτη και κρατάει μόνο την τρίτη και την έβδομη. Άρα, η χαρακτηριστική βαθμίδα του δωρικού είναι το ανέρεση 6. Το 3 και 7 εξυπακούεται ότι υπάρχει, γιατί έρχεται μέσα από το αιωλικό. Με τη σειρά του, ο φρύγιος τρόπος έχει ύφεση 2 και 3 και 6 και 7 και ο ολόκριος που μένει έχει
ύφεση 2 και 5 και 3 και 6 και 7. Με αυτό το drop all, και έχουμε μετά τους ματζόρε τρόπους, που είναι ο Λίδιος μία ματζόρε με ανεβασμένη την τέταρτη βαθμίδα και ο Μιξολίδιος μία ματζόρε με χαμηλωμένη την έβδομη βαθμίδα. Με αυτόν τον τρόπο τώρα έχουμε προχωρήσει στους τρόπους και έχουμε βρει όλες τις χαρακτηριστικές βαθμίδες. Και τελειώνω με τον τρόπο που βρίσκουμε πλέον τους τρόπους. Και λέω, δεύτερη βαθμίδα είναι δωρικός, οποιαδήποτε τονική μας δοθεί, πάω ένα τόνο πίσω, βρίσκω την τονική, τη ματζόρε που ανήκει και παίρνω τον οπλισμό. Και τον λέω, δηλαδή, λα δωρικός. Πάω ένα τόνο πίσω στο συνότα σολ, είναι, η σολ έχει φαδίεση, άρα είναι λα συντορέμι φαζίδι, λα συντορέμι φαδίεση, σολά, λα δωρικός. Λα φρυγιός, πάω δύο τόνους πίσω για να βρω τη ματζόρε που ανήκει. Γιατί ο φρύγιος είναι τρίτη βαθμίδα της ματζόρε, δύο τόνους. Πάω δύο τόνους πίσω. Βρίσκω τον οπλισμό της ματζόρε, λέω το φρύγιο. Τον λέω με λόγια και τον παίζω με νότες. Δεν τον γράφω, δεν το διαβάζω. Αιωλικός τρόπος. Ή πάω μια τέταρτη πίσω ή λέω ματζόρε με δίεση 4. Λίδιος τρόπος. Μιξολίδιος τρόπος. Ή πάω μια πέμπτη πίσω γιατί είναι πέμπτη βαθμίδα της ματζόρε, αλλά είναι μακριά. Σκέφτομαι κατευθείαν ματζόρε με ύφεση 7. Οποιαδήποτε ματζόρε, αν είχα σας χαμηλώσω την 7η βαθμίδα, γίνεται μιξολίδιος τρόπος. Τον αιωλικό τρόπο τον είπαμε. Πάω 1,5 τόνο πάνω, βρίσκω την τονική, παίρνω τον οπλισμό, το λέω. Και ο ολόκληρος τρόπος είναι ένα ημιτόνιο πίσω από οποιαδήποτε ματζόρε τονική. Άρα σε οποιαδήποτε τονική μου δοθεί ή θέλω, αν δεν ανεβάσω ένα ημιτόνιο πάνω, βρίσκω τη ματζόρε που ανήκει, παίρνω τον οπλισμό και την κάνω ολόκληρο. Εδώ έχει τελειώσει όλο το θεωρητικό μέρος της ματζόρε αρμονίας μέχρι τις τρίφωνες συγχόρδιες, δηλαδή ματζόρε σκάλες, οι τρόποι τους, οι χαρακτηριστικές βαθμίδες και οι τρίφωνες συγχόρδιες τους. Είναι πολύ βασικό να μπορείτε να κάνετε αυτή την άσκηση νοερά. Θέλει δουλειά αυτό, δεν είναι εύκολο.